Βαρκοπόταμο στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Μιας Ανάστασης νέας χτυπάει καμπάνα, μηνάν τα όπλα μας στο λιτρωμό. Έτσι τραγουδήθηκε και έτσι πέρασε στην ιστορία του αντιστασιακού κινήματος της χώρας μας η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου 80 χρόνια πριν. Επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δολιοφθοράς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που στέφθηκε με επιτυχία. Βασικό συντελεστή της αποτέλεσαν οι αντάρτικες ομάδες του Ελλάς, με επικεφαλής τον πρωτοκαπετάνιο Άρη Βελουχιώτη. Στην ενέργεια συμμετείχαν ορισμένες ομάδες του ΕΔΕΣ και στελέχη της Αγγλικής Στρατιωτικής Αποστολής, που βασικό στόχο είχαν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, να διαμορφώσουν προϋποθέσεις ελέγχου του αντιστασιακού κινήματος και φυσικά μετά την απελευθέρωση να παρέμβουν στις ελληνικές υποθέσεις. Όταν ο Άρης σχεδίαζε την επιχείρηση 4 μέρες νωρίτερα στο χωριό Καστριώτισσα, είχε το μυαλό του πώς θα καταφέρουν να πετύχουν ένα σημαντικό χτύπημα στις δυνάμεις του άξονα σε έναν στόχο καλά φυλασσόμενο που απαιτούσε ακρίβεια, υψηλό βαθμό αυτοθυσίας, αποφασιστικότητα και αντοχή και τα κατάφεραν. Η επιχείρηση Χάρλινγκ, όπως ονομάστηκε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ανέδειξε τις αρετές της αντάρτικης τακτικής των δυνάμεων του Ελλάς στη σύλληψη, στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση μιας υψηλής στρατηγικής σημασίας αποστολής. Η στρατιωτική αυτής της επιχείρησης συγκεντρώνει και σήμερα το ενδιαφέρον. Πρόσφατα, στις 22 στις 26 Νοέμβρη, διεξάγονταν κοινή άσκηση συνεκπαίδευσης αναβίωσης της επιχείρησης της καταστροφής της γέφυρας μεταξύ των δυνάμεων ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ και των ειδικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε μέσα από την πορεία των 50 χιλιόμετρων στα βουνά που περιβάλλουν εδώ την περιοχή, να προάγουν το επίπεδο της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας, της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των συμμετοχόντων σε διμερές και συμμαχικό επίπεδο, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν. Όμως, ο υπεριαλιστικός χαρακτήρας που διαπερνά το συμμαχικό πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι στρατοί που συγκροτεί, οι πόλεμοι που διεξάγει, δεν μπορούν να εξιοραϊστούν βαδίζοντας στα χνάρια των ανταρτών της Ρούμελης. Τα μονοπάτια αυτά δεν προσφέρονται για ασκήσεις δυνάμεων που έχουν πρωτοστατήσει στο αιματοκύλισμα των λαών, σε επεμβάσεις, σε στρατιωτικά πραξικοπήματα που η παρουσία του συμβάλλει στην καταλήστευση του πλούτου των λαών, δημιουργώντας κύματα εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών. Ο Ελλάς υπήρξε λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, τμήμα της ένοπλης αντίστασης του λαού μας που συγκρότησε το ΕΑΜ, που εμπνευστής, καθοδηγητής και αιμοδότης υπήρξε το ΚΚΕ. Τα μονοπάτια αυτά εδώ τα έχει περπατήσει ο Άρης, ο Διαμαντής, ο Κοστούλας, ο Μπελής, ο Χαρίλαος, ο Παπαγεωργίου, η Θίελα, η Ντάνου, όπως και χιλιάδες μαχητές και μαχήτριες των αμυκών αντιστασιακών οργανώσεων και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν θα τους περάσει η προσπάθεια που δεν είναι καινούρια εδώ στο Γοργοπόταμο να ξαναγραφεί η ιστορία όπως βολεύει τους πολιτικούς απογόνους, αυτούς που εγκατέλειψαν το λαό στην τύχη του στα χρόνια της μαύρης ναζιστικής κατοχής. Ο Γοργοπόταμος δεν μπορεί να χωρέσει στα καλούπια της αστρικής ιστοριογραφίας ότι τάχα είναι προϊόν της απαραίτητης τότε αλλά και σήμερα, όπως λένε, εθνικής ενότητας, για να καλυφθεί το αναμφισβήτητο ιστορικό γεγονός ότι ο αστικός πολιτικός κόσμος της εποχής είχε συμβιβαστεί με τον εχθρό, είτε τον εγκατέλειπε το λαό στην τύχη του, ανάλογα με το ποιο στρατόπεδο είχαν συνδέσει τμήματα της αστικής τάξης στα συμφέροντά τους. Ένα τμήμα
επέλεξε το δρόμο της ανοιχτής συνεργασίας με τους κατακτητές. Ήταν οι γνωστοί Quisling που σχημάτισαν τις κατοχικές κυβερνήσεις, που στήριξαν το μαυραγωρητισμό, που έκαναν στην κυριολεξία χρυσές δουλειές με τις δυνάμεις κατοχής, που είναι συνυπεύθυνοι για τα ναζιστικά εγκλήματα του πολέμου, που οργάνωσαν τα τάγματα ασφαλείας ώστε να είναι έτοιμοι μετά το τέλος του να προχωρήσουν στη σφαγή των κομμουνιστών και των εαμητών για να μην κινδυνεύσει η εξουσία η αστική. Ένα άλλο τμήμα του αστικού πολιτικού κόσμου εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο και στο Κάιρο και στον πλευρό των συμμάχων ετοιμάζονταν να παίξουν ρόλο στις μεταπολεμικές πολιτικές εξελίξεις υπορετώντας τον ίδιο στόχο με άλλο σχέδιο. Εδώ στο Γοργοπόταμο η φλόγα της ανατίναξης φώτισε πράγματι το δρόμο να εκφραστεί το αντιστασιακό πνεύμα του λαού μας που πύκνωσε τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ δικαιώνοντας την πράξη την απόφαση του ΚΚΕ που από τις πρώτες μέρες της ναζιστικής κατοχής έθεσε το ζήτημα της οργάνωσης της αντιστασιακής δράσης. Η Κεντρική Επιτροπή, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες ανασυγκροτήθηκε, παρά το γεγονός ότι διέθετε λιγοστές οργανωμένες δυνάμεις, που ο βασικός τους όγκος επρόκειτο για συντρόφους που είχαν φύγει από τους τρόπους εξορίας, από τον Ιούλιο του 1941 έθετε την εξής γραμμή. Οργανώνοντας ακούραστα τον αγώνα για τα καθημερινά ζητήματα των λαϊκών στρωμάτων και την ένοπλη αντίσταση στους κατακτητές, το κόμμα και κάθε κομμουνιστής ξεχωριστά οφείλει να προσανατολίζεται έγκαιρα και σωστά στα σοβαρά γεγονότα που αλλάζουν κάθε μέρα με γρηγορότερο ρυθμό, να οργανώνει τις δυνάμεις της λαϊκής εξέγερσης για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση της Ελλάδας. Αυτό ήταν και είναι το ΚΚΕ, κόμμα που δεν συμβιβάζεται στους αρνητικούς συσχετισμούς, που δεν τα παρατάει στα δύσκολα. Οι συσχετισμοί αλλάζουν και ανατρέπονται. Όταν μια χούφτα εξόριστοι κομμουνιστές ανασυγκροτούσαν τον καθοδηγητικό μηχανισμό του κόμματος, δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι ήταν λίγοι. Δεν ανέβαλαν το καθήκον της στιγμής για όταν θα γίνουν οι συνθήκες ευνοϊκότερες. Δεν είπαν ότι δεν έχουν τα μέσα. Αξιοποίησαν κάθε χαραμάδα δράσης, εμπιστεύτηκαν το λαϊκό κριτήριο και έπεσαν με αποφασιστικότητα στη δράση, δικτυώθηκαν στα χωριά και στις πόλεις, αναπτύσσοντας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ισχυρούς δεσμούς με το λαό, έτσι που να αναγνωρίζεται η ανεξίτηλη προσφορά του Κομμουνιστικού Κόμματος στην αντιστασιακή δράση του λαού μας. Στα πλαίσια του ΕΑΜ, εκτός από τον θρηλυκό ΕΛΑΣ, συγκροτήθηκε η ΕΛΑΝ, η ΕΠΟΝ, που σε συνθήκες κατοχής εισπήρωσε τη νεολαία στη δράση πολεμώντας και τραγουδώντας, η εθνική αλληλεγγύη δίνοντας τη μάχη για να μην πεθάνει ο λαός από την πείνα, η όπλα που πρωτοστάτησε στους λαϊκούς να βοηθήσει, να προστάτευε τους λαϊκούς αγωνιστές από τους συνεργάτες των κατακτητών. Στο Κούρνοβο, στο Δίστομο, στις Λυγιάδες. Δόξα και τιμή στο κουκουέ. Στο Δίστομο, στις Λυγιάδες, στα Καλάβρητα, στη Βιάνο, στον τοίχο της Κεσαριανής, της Οσίας Ξένης, στην Κοκκινιά και σε εκατοντάδες άλλους μαρτυρικούς τόπους ποτίστηκε το δέντρο της Λευτεριάς. Παρόλο που ο λαός μας μετά την απελευθέρωση δεν δέγευτηκε το έπαθλο των θυσιών του και των αγώνων του σε μια Ελλάδα της λαϊκής ευημερίας, της λαϊκής εξουσίας, σαν αποτέλεσμα των στρατηγικών ανεπαρκειών στις επεξεργασίες του κόμματος για να συνδυαστεί η εθνικοαπελευθερωτική πάλι με το ζήτημα της εξουσίας, η αστική τάξη ποτέ δεν χώνεψε ότι δεν ξεμπέρδεψε με το ΚΚΕ. Μπορεί να πέρασε από φωτιά και σίδερο χιλιάδες κομμουνιστές και κομμουνίστριες και άλλους αγωνιστές. Εκείνο που κάθε φορά κατάφερνε ήταν να γράφονται νέες ηρωικές σελίδες στην πολύχρονη ιστορία του κόμματός μας και του εργατικού λαϊκού κινήματος.
να αναδεικνύονται νέες μορφές στον αγώνα, άντρες και γυναίκες, που η ζωή και η στάση τους μας εμπνέει και σήμερα πολύμορφα. Ο Δεκέμβρης του 44 στις γειτονιές της Αθήνας, η τρίχρονη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τα βαριά χρόνια της παρανομίας και της πολιτικής προσφυγιάς είναι το λίπασμα που φούντωσε τις ρίζες του ΚΚΕ μέσα στο λαό μας. Ρίζες που φτάνουν στο σήμερα, που άντεξαν στους κλονισμούς των αντεπαναστατικών ανατροπών και στεριώνουν και βαθαίνουν στο έδαφος της καθημερινής πάλης του κόμματος να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της ταξικής αναμέτρησης με το κεφάλαιο και την εξουσία του. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι η αστική τάξη και τα κόμματά της, είτε σε περιόδους ειρήνης, είτε σε περιόδους υπεριαλιστικού πολέμου, είτε όταν ανοιχτά συμβιβάζεται ή όταν διεξάγει τάχα αντίσταση, δεν έχει κριτήριο το λαϊκό συμφέρον. Και όταν περισσεύουν οι νουθεσίες για να καθίσει ο λαός ήσυχος και όταν περισσεύουν οι πατριωτικές κορώνες, κάνουν ταμείο για να χάσουν τα λιγότερα και αν είναι δυνατόν να κερδίσουν τα περισσότερα. Με αυτό το κριτήριο καθορίζουν αυτή τη στάση τους, με αυτό διαλέγουν τους συμμάχους τους, σε αυτό επιχειρούν να στρατεύσουν το λαό διαμορφώνοντας την προπαγάνδα τους ανάλογα. Η εθνική ενότητα και η εθνική ομοψυχία που αποτελεί μόνιμη εποδό σε κάθε κρίσιμη φάση που οι εξελίξεις απαιτούν να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η μακροημέρευση του συστήματος, δεν αφορούν μόνο τις πολεμικές συνθήκες. Πρόσφατα ζήσαμε μια ανάλογη προπαγανδιστική καταιγίδα όταν μέσα αυτά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας που περάσαμε επιχειρήθηκε να πιεστεί ο λαός ότι κινδυνεύουμε όλοι το ίδιο. Από τη μια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρόβαλε το δόγμα της ατομικής ευθύνης, του αόρατου εχθρού που πλήττει πλούσιους και φτωχούς, και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε κοινούς υπουργούς ώστε ενωμένοι να ξεπεράσουμε τάχα τον κίνδυνο. Τα μεγαθύρια όμως του ιδιωτικού κεφαλαίου στην υγεία θησάβριζαν την ώρα της ανάγκης του λαού, ενώ περίσευαν οι απαγορεύσεις και τα μέτρα καταστολής, ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις να επιβληθεί σιωπητήριο στις δίκαιες διεκδικήσεις των υγειονομικών του λαού, των εργαζομένων της νεολαίας. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση όμως εμφανίστηκαν και δυνάμωσαν στοιχεία που δείχνουν την ανωτερότητα της απαραίτητης λαϊκής ενότητας και εργατικής αλληλεγγύης, που δείχνουν ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος για την πλειοψηφία του λαού μας. Σε αυτή πρωτοστατούν τα μέλη και οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της κομμουνιστικής νεολαίας, στους χώρους δουλειάς, στα νοσοκομεία, στα σχολεία και στις σχολές, στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης για να σωθεί ο λαός, αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος να ζήσει αλλιώς, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες σε όλους τους τομείς της ζωής του. Η ενότητα των εργαζομένων και του λαού που εκφράστηκε αυτά τα χρόνια και σε άλλα κρίσιμα μέτωπα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για να υπάρξει αγωνιστική ανάταση, για να αδυνατήσει η κυρίαρχη ακόμα αντίληψη της αναμονής λύσεων από τα πάνω και έξω από τη λαϊκή κινητοποίηση και δράση. Από κυβερνητικούς σωτήρες δηλαδή, που τη μια θα ονοματίζονται φιλελεύθεροι, μία προοδευτική και αριστερή, ώστε να εναλλάσσεται το μαστίγιο με το καρότο της αντιλαϊκής πολιτικής. Ένα τέτοιο παράδειγμα λαϊκής ενότητας και εργατικής αλληλεγγύης είναι η συσπήρωση και η αλληλεγγύη που έδειξαν εκατοντάδες φορείς και σωματεία όλων των κλάδων, που εκφράστηκε στον πολύχρονο και σκληρό αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ για να την κρατήσουν ανοιχτή, για να σώσουν τη δουλειά και τα δικαιώματά τους. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα δεν είμαστε φυσικά στη δεκαετία του 40. Δυστυχώς δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση και κόκκινος στρατός που κυνήγησε τους χιτλερικούς ως το Βερολίνο. Όμως οι ιστορικές αναλογίες υφίστανται. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος μένεται στο έδαφος της Ουκρανίας, που για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και της καπιταλιστικής Ρωσίας αιματοκυλούνται λαοί που για δεκαετίες ζούσαν ειρηνικά
και ευημερούσαν στα πλαίσια της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Τα ενδεχόμενα για την πορεία των πολεμικών εξελίξεων είναι ανοιχτά στην κλιμάκωση, αλλά το τίμημα είναι ήδη βαρύ, όχι μόνο για τους λαούς της περιοχής. Τις συνέπειες τις ζούμε όλοι, όλοι και όλες, σε όλες τις πλευρές της ζωής μας. Η Ελλάδα αποτελεί προκεχωρημένο φυλάγιο των Αμερικανονατοϊκών δυνάμεων, διαθέτοντας στρατιωτικές βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές, στέλνοντας πολεμικό υλικό και όπλα, συνεκπαιδεύοντας ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, βαθαίνοντας την εμπλοκή και τη συμμετοχή στον πόλεμο. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ας μην παριστάνουν τα περιστέρια της ειρήνης. Οι συμφωνίες και οι δεσμεύσεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τη σφραγίδα και την υπογραφή όλων τους. Δεν πέρασε πολύς καιρός που οι τρεις τους στήριξαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προτρέπει στη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη της Ουκρανίας για να συνεχίσει να διεξάγει τον πόλεμο. Στηρίζουν την πολιτική των αλλεπάλληλων κυρώσεων στη Ρωσία που οξύνουν τα προβλήματα της ενεργειακής φτώχειας, του πληθωρισμού που εξανομίζει το λαϊκό εισόδημα την ίδια ώρα που οι εφοπλιστές και οι άλλοι επαγγελματίες κάνουν χρυσές δουλειές. Αυτό που ζούμε είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα που για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των πρώτων υλών, των δρόμων μεταφοράς διεξάγεται σφοδρός ανταγωνισμός με θύματα τους λαούς. Όλα τα άλλα κόμματα πλην του ΚΚΕ στηρίζουν τη συμμετοχή της χώρας μας στις υπεριαλιστικές συμμαχίες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζοντας τους στόχους του ελληνικού κεφαλαίου για την αναβάθμιση του ρόλου του και των κερδών του στα πλαίσια του ανταγωνισμού και με την Τουρκία στην περιοχή. Από αυτή την επιλογή, που δεν είναι βέβαια καινούρια, έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι ποτέ δεν στηρίχτηκαν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, κανενός λαού της περιοχής, ούτε εξασφαλίστηκαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας από τις επιθετικές βλέψεις της τουρκικής αστικής τάξης. Κανένας άνεμος ασφάλειας ειρήνης δεν φύσηξε στο Αιγαίο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Γι' αυτό πρέπει να δυναμώσει η πάλι, για να βγει η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις, να πάψει ο λαός να πληρώνει τις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, να γυρίσουν οι ελληνικές στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων, ούτε σκέψη για συγκρότηση τμήματων των ενόπλων δυνάμεων που θα σταλούν κοντά ή στα μέτωπα του πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, η συσπήρωση με το ΚΚΕ στον αγώνα και στις πολιτικές εκλογικές αναμετρήσεις που είναι μπροστά μας αποτελεί εγγύηση ότι θα δυναμώσουν οι προϋποθέσεις, η εργατική τάξη, ο εργαζόμενος λαός να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια το κόμμα μας κράτησε σταθερό τιμόνι και με όλες του τις δυνάμεις επιχείρησε να υπερασπίσει τα ζωτικά λαϊκά συμφέροντα και ταυτόχρονα να φωτίσει ποια είναι η ριζικά διαφορετική λύση για να απαλλαγούμε από τα εμπόδια, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες στη δουλειά, στην υγεία, στη μόρφωση, στον πολιτισμό, συνολικά στην ανάπτυξη και προστασία της ζωής των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών της. Η λύση βρίσκεται στη συγκέντρωση δυνάμεων για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας που θα οργανώσει σε σοσιαλιστική βάση την οικονομική και κοινωνική ζωή και με τον επικεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Έτσι θα γίνει δυνατό να αξιοποιηθούν οι επιστημονικές παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα για να εξασφαλιστεί η ευημερία του λαού μας. Αυτή η ελπιδοφόρα προοπτική είναι που θωρακίζει το λαό μας σήμερα και δίνει διέξοδο στην πάλη του. Γιατί δεν είναι μοιραίο να σκοτώνονται τα παιδιά μας στα προάβλια των σχολείων, ούτε η παιδική προστασία και μέρημνα να θεωρείται περιττό κόστος και να εκχωρείται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε φιλανθρώπους τύπου κυβωτού του τρόμου.
Γιατί δεν είναι μοιραίο λαϊκές οικογένειες να μην μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους, ούτε να τα χάνουν για μικροχρέη από τα κοράκια των τραπεζών. Γιατί δεν είναι μοιραίο στις μέρες μας να μετράμε θύματα από πλημμύρες, από πυρκαγιές, από άλλες φυσικές καταστροφές, την εποχή που κατά τα άλλα επιτελικού και ψηφιακού κράτους. Αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν γιατί όλες οι κυβερνήσεις υπηρετούν με ταξική προσήλωση τη μακροημέρευση του καπιταλιστικού συστήματος και καυγαδίζουν για το ποιος είναι πιο ικανός να υπηρετήσει αυτό το στόχο. Ζούμε κρίσιμες στιγμές. Μπροστά στο λαό θα επιχειρηθεί να τεθούν εκ νέου παλιά διλήμματα με νέο περιτύλιγμα προκειμένου να εμποδίσουν θετικές ριζοσπαστικές διεργασίες, να μειώσουν την επίδραση του θέσεων του ΚΚΕ σε ευρύτερο τμήμα εργαζομένων λαού, βιοπαλαιστών της πόλης και της υπαίθρου συνταξιούχων. Θα πούν ξανά ότι αυτά που λέει το ΚΚΕ δεν είναι τάχα ρεαλιστικά, ότι δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο, ότι οι ιδέες του ιτήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες που οικοδομούνταν ο σοσιαλισμός. Από άλλους πάλι θα επιχειρηθεί να σερβιριστεί το αφήγημα ότι η συνέπεια, η αγωνιστικότητα του ΚΚΕ θα ήταν πιο χρήσιμη αν συνέβαλε με τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση ή που θα ανέχονταν μια κυβέρνηση που τάχα θα απάλυνε κάπως τα βάσανα του λαού. Μέρες πούνε, μέρες του Δεκέμβρη, κάτι να, σαν την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του 44 υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, που επιχείρησε να βάλει στο χέρι το ΚΚΕ και να κάμψει το ρωμαλαίο αντιστασιακό κίνημα για να αναστηλωθεί η αστική εξουσία. Παρά το γεγονός, όπως είπαμε, ότι το κόμμα εκείνη την περίοδο δεν μπόρεσε λόγω της διαμορφωμένης του γραμμής να αξιοποιήσει τις συνθήκες της επαναστατικής κατάστασης, εντούτοις ουδέποτε παραδόθηκε και συνθηκολόγησε στην αστική τάξη, η οποία την ίδια περίοδο επιδόθηκε σε ένα όργιο κατρομοκρατίας, δηλώσεων και εκτελέσεων. Οι 33 μέρες του ηρωικού Δεκέμβρη και στη συνέχεια η τρίχρονη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ήταν αγώνες δίκαιοι, κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης του λαού μας. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν μπορούν να επικαλούνται την ιστορία και να αντλούν αριστερά άλοθη αυτοί που οι υπογραφές τους βρίσκονται κάτω από όλα τα αντικομουνιστικά ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί που έχουν ανεχθεί τα ιδεολογήματα των δύο τάχα ολοκληρωτισμών, εξισώνοντας το φασισμό με τον κομμουνισμό. Για σκεφτείτε να υποχωρούσε το κόμμα μας σε τέτοιους κήρυκες το 2015, να καλλιεργούσε στο λαό μας την αντίληψη ότι εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με τα μονοπόλια και τους επιχειρηματικούς ομίλους στη θέση τους, θα καλυτέρευε η θέση του, ότι είναι δυνατόν να ταυτίζονται τα συμφέροντα του λαού με τους στόχους της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αυτό που χρειάζεται ο λαός μας είναι ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού, ικανό να στηρίζει μπροστά σε όλα τα ενδεχόμενα των εξελίξεων το λαό, που θα είναι μπροστά σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα του λαού μας, θα μελετά την πείρα για να γίνεται πιο ικανό στη δράση, για να εκφράσει τις αγωνίες και να υποστηρίξει τις δίκαιες εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις. Θα πρωτοστατεί να αποκαλύπτονται μέσα στην εργατική τάξη και το λαό όλα τα ψέματα με τα οποία προσπαθούν να το κρατούν καθολωμένο και φοβισμένο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα αξιοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για να αναδεικνύονται οι αγωνιστικές παραδόσεις και η ιστορία του εργατικού κινήματος και του κόμματος από τη μια άκρη της χώρας ως την άλλη. Και αν σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης και στη Ρωσία τα νέα καπιταλιστικά καθεστώτα γκρεμίζουν με μένος μνημεία που είναι συνδεμένα με τη σύγχρονη ιστορία τους, το επαναστατικό τους παρελθόν και την αντιφασιστική τους δράση, σε αντίθεση με τα αισθήματα μεγάλου μέρους των λαών τους,
εμείς θα συνεχίσουμε να στείλουμε μνημεία, να ανοίγουμε μουσεία. Ερχόμαστε στο Γοργοπόταμο, όχι από τυπική υποχρέωση, αλλά γιατί είναι πολλοί οι νεκροί μας και κάτω από το χώμα, μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους, κρατάνε τις καμπάνες στο σκοινί, προσμένουν την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Στην άλλη άκρη του σκοινιού βρίσκονται τα μέλη, οι φίλοι του ΚΚΕ, τα νιάτα της ΚΝΕ, αποφασισμένα να σφίξουμε το χέρι σε όποιον σηκώνονται για το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό, για το σοσιαλισμό. Ζήτω η εθνική αντίσταση, η αντιαστασιακή δράση του λαού μας. Ζήτω το κόμμα μας. Συνεχίζουμε, θα βγούμε νικητές. Να είστε καλά, γεια σας, καλή δύναμη και υγεία.